Ναι, λόγω του υπογρευτικού την προηγούμενη εβδομάδα, την ημέρα της εορτής του, δεν μπορέσαμε να έρθουμε. Άρα λοιπόν σήμερα, αφού γύρισε ο επίσκοπός μας από την Αθήνα, από την επίσκεψη του Αγίου Πατέρα εχθές, πήραμε το πλοίο σήμερα να έρθουμε στην Άνδρο να πανηγυρίσουμε τον οριακό μας ναό που είναι φορωμένος στον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. Είσαστε εδώ να προσευχηθούμε όλοι μαζί. Ό,τι πολύ αμάρτησα με σκέψεις, με λόγια, με έργα και παραλήψεις. Αμάρτησα, πάρα πολύ αμάρτησα. Γι' αυτό υπηρετεύω την αγαπάτη Μαρία, όλους τους αγγέλους και τους αγίους και εσάς αδελφοί, να προσευχηθείτε για μένα στον Κύριο και τον Θεό μας. Επίστεψαν όσοι ήταν ταγμένοι για αιώνια ζωή. Διαδιδόταν λοιπόν ο Λόγος του Κυρίου σε όλη τη χώρα. Λόγος του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ο Λόγος του κηρύχθηκε σε όλη την οικουμένη. Ήταν η πρώτη μέρα που συνοδεύσαμε εδώ τον νέο μας αρχιεπιμένα, τον νέο μας ποιμενάρχη, τον πατέρα Ιωσήφ Πρίντεζη, ο οποίος διαδέχτηκε μετά από 28 χρόνια συνεχούς ποιμαντορίας στο σεβασμένο τον Νικόλο Πρίντεζη, που όλοι τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Καλώς ήρθατε και ανάμεσά μας. Και να είστε πάντοτε καλά και υγιείς. Να μας αγαπάτε, να μας στηρίζετε και να μας ποιμένετε με πολύ αγάπη. Και όλοι μας θυμόμαστε το κενό στα αριστερά του Αρχιεπισκόπου Ιωσήφ, τον πατέρα Γιάννη, ο Παγιάννης, που πάντοτε τέτοια ημέρα ήταν μέσα στο ιερό, δίπλα στον πρώην Αρχιεπίσκοπό μας, πάντοτε με τον λόγο του, με την παρουσία του, με τη στιγμή χαίρεται μαζί μας για τον νέο μας ποιμενάρχη και είχε πάντοτε και είναι σίγουρος πως θα είχε ένα λόγο να το απευθύνει. Κύριε Μαριάνθη, ο κύριος Γιάννης, ο Αλέσιος, κύριε Άννα, θείος σας, και άλλα αγαπητά σας πρόσωπα που εγώ δεν τα πρόλαβα. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Ελπίζω να έρχομαι πιο συχνά, όχι μόνο του Αγίου Ανδρέα, και ελπίζω να μην βγω ψεύτης, γιατί δεν ξέρω τι με περιμένει. Χρόνια πολλά σε όλους τους ενωρίτες και εύχομαι ο Άγιος Ανδρέας να μας στηρίζει στην χριστιανική μας πορεία.
Του κόσμου ισότητα.